Βουλωμένα αυτιά και ηγμωρία. Ποια είναι η σχέση μεταξύ τους? Πώς αντιμετωπίζονται τα συμπτώματα? Τα ηγμωρία λοιπόν και τα αυτιά συνδέονται μεταξύ τους, οπότε η συμφόρηση των κόλπων μπορεί να επηρεάσει την πίεση των αυτιών. Ως εκ τούτου, με την αντιμετώπιση της συμφόρησης ξεβουλώνουν και τα αυτιά. Όταν η μύτη είναι βουλωμένη, μπορεί να προκληθούν συμπτώματα όπως ζάλι, πόνο στα ηγμώρια και μία αίσθηση βουλώματος αυτιά, όμοια με αυτήν που νιώθουμε κατά την προσγείωση του αεροπλάνου. Πώς θα μειώσετε αυτά τα συμπτώματα? Πρώτον, για να δούμε πώς μπορείτε να μειώσετε την δυσφορία στο αυτί και τον πόνο στα ηγμώρια. Αρχικά, μέσω φυσικού ορού. Χρησιμοποιήστε ειρηνικό σπρέι φυσικού ορού αρκετές φορές την ημέρα ή κρατήστε ένα υγρό πανί στο πρόσωπό σας για περισσότερη υγρασία και μείωση του πόνου και της πίεσης των ηγμωρίων. Μετά, οι γραντήρες δωματίου. Οι γραντήρες δωματίου κρατούν ενυδατωμένα τα ηγμώρια. Έπειτα, ζεστό μπάνιο. Εισπνεύστε τον ατμό του μπάνιου για 15 λεπτά για αποσυμφόρηση και περιορισμό του πόνου των ηγμωρίων. Επίσης, αναλγητικά. Χρησιμοποιήστε μη συνταγογραφούμενα αναλγητικά όπως ακεταμινοφένη, ιβουπροφένη ή ναπροξένη για να απαλύνετε τον πόνο στο αυτί ή τον πόνο από την πίεση των κόλπων. Μετά, αποσυμφορητικά. Τα μη συνταγογραφούμενα δισκία ειρηνικά σπρέι διευκολύνουν την απόφραξη των κόλπων που με τη σειρά τους ανακουφίζει τα βουλωμένα αυτιά. Επίσης, αποφυγή ακραίων θερμοκρασιών. Οι ακραίες θερμοκρασίες επιδεινώνουν προβλήματα που σχετίζονται με τα αυτιά και τους κόλπους. Τέλος, άφθονα υγρά. Η επαρκής ενυδάτωση διατηρεί τη ειρηνική βλένα λεπτή, οπότε η αποστράγγιση γίνεται ευκολότερη. 2. Για να δούμε πώς μειώνουμε την ζάλη. Η συσσωρευμένη πίεση στο εσωτερικό αυτή, εξαιτίας προβλημάτων με τα ηγμώρια, μπορεί μερικές φορές να προκαλέσει ζάλη. Τι να κάνετε? Αργές κινήσεις. Μη σηκώνεστε γρήγορα και μη κουνάτε απότομα το κεφάλι σας. Και αποφύγετε την καφέινη, το αλάτι, το αλκοόλ και τα προϊόντα καπνού. Τα εν λόγω προϊόντα επηρεάζουν την κυκλοφορία του αίματος και σύμφωνα με τους ειδικούς, ακόμη και οι μικρές αλλαγές στην ροή του αίματος μπορούν να επηρεάσουν τα αυτιά. Τέλος, για να δούμε πώς μπορείτε να μειώσετε τα ταξιδιωτικά προβλήματα. Οι αλλαγές της πίεσης που νιώθετε κατά τη διάρκεια των αεροπορικών ταξιδιών μπορούν να επηρεάσουν τα αυτιά και τα ηγμώρια, προκαλώντας πόνο και πίεση στους κόλπους και βούλωμα στα αυτιά. Για την αποφυγή αυτών των προβλημάτων, αποφύγετε τα ταξίδια, ειδικά αν έχετε πρόβλημα με τα ηγμώρια σας που επηρεάζουν τα αυτιά. Στην περίπτωση που πρέπει να ταξιδέψετε, μην περιμένετε να νιώσετε πρώτα τον πόνο για να τον διαχειριστείτε, αλλά πριν επιβιβαστείτε στο αεροπλάνο, χρησιμοποιήστε ειρηνικό σπρέι ή κάποιο αποσυμφορητικό χάπι, τα οποία τείνουν να λειτουργούν μέσα σε 30 περίπου λεπτά. Πότε πρέπει όμως να δείτε έναν γιατρό? Όπως είπαμε και προηγουμένως, τα προβλήματα με τα αυτιά τείνουν συνήθως να σχετίζονται με κάποιο πρόβλημα των κόλπων που δεν είναι σοβαρό και δεν διαρκεί πολύ. Τις περισσότερες φορές, τα συμπτώματα που προκύπτουν απομακρύνονται μόνα τους. Όταν όμως είναι επίμονα και συνοδεύονται από τα ακόλουθα, τότε πρέπει να επισκεφτείτε τον γιατρό σας. Πυρετός, πόνο στο κεφάλι, πόνο στο πρόσωπο και το αυτί, πρίξιμο στο πρόσωπο που δεν βελτιώνεται με μη συνταγογραφούμενα αναλγητικά και συμπτώματα που διαρκούν περισσότερο από μία εβδομάδα ή φεύγουν και επανέρχονται. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.